Χρειάστηκαν 2 χρόνια συστηματικών μετρήσεων σε 10.000 παιδιά από 8 ερευνητές του Πανεπιστημίου του Πότσνταμ σε συνεργασία με μεγάλη γερμανική βιομηχανία παπουτσιών. Αποτέλεσμα, το πρώτο παιδικό παπούτσι που προσαρμόζεται μόνο του στο συνεχώς αυξανόμενο μέγεθος του ποδιού. Φανταστείτε ένα μηχανισμό που επιτρέπει στο πόδι να έχει όλο και περισσότερο χώρο μέσα στο παπούτσι. Προς το παρόν δεν μπορώ, αλλά και δεν επιτρέπεται να πω περισσότερα. Η ευρεσιτεχνία παραμένει απόρρητη, γιατί το νέο παπούτσι θα παρουσιαστεί στα τέλη Μαρτίου στη Διεθνούς Φήμης Έκθεση Παπουτσιών του Ντίσσελντορφ. Το σίγουρο είναι ότι πριν καταλήξουν στη συγκεκριμένη πατέντα, οι ερευνητές έχουν μελετήσει αμέτρητα ψηφιακά αποτυπώματα παιδικών ποδιών. Ίσως έτσι λύσουν ένα πρακτικό αλλά και οικονομικό πρόβλημα για πολλούς γονείς, οι οποίοι δεν προλαβαίνουν να αγοράζουν καινούργια παπούτσια για τα αγγελούδια τους.